Χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας, αν και εσείς ξενυχτισμένοι, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να ενημερωθούμε. Λοιπόν, ακούσαμε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε πάρα πολλούς τομείς. Το θέμα, κυρία Υπουργέ, είναι εάν υπάρχει δυνατότητα οι Έλληνες πολίτες να συνεισφέρουν για να μπορέσει η πατρίδα να φύγει, να ξεφύγει από την κρίση, αλλά να έχουν τη δυνατότητα. Το έχετε λάβει υπόψη σας σοβαρά αυτό, ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε? Οι Έλληνες πολίτες πραγματικά έχουν συνεισφέρει. Περισσότερο δε εξ αυτών έχουν συνεισφέρει οι πιο αδύναμοι και αυτοί που μπόρεσαν να αντέξουν λιγότερο σε όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε τα 5 τελευταία χρόνια. Πραγματικά έχει εξαντληθεί και η φοροδοτική ικανότητα πάρα πολλών ανθρώπων και η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Φυσικά και λήφθησαν υπόψη όλα αυτά. Σας θυμίζω το μεγάλο δίλημα όμως που είχαμε το καλοκαίρι, το μεγάλο δίλημα της άτακτης χρεοκοπίας της χώρας. Κατά συνέπεια έχουμε μπροστά μας, έχουμε μία συμφωνία. Έχουμε μία συμφωνία η οποία έχει πολλά μέτρα τα οποία δεν θα θέλαμε να υπάρχουν. Παλέψαμε και αντιμετωπίσαμε και καταφέραμε να μην υπάρχουν κάποια εξ αυτών. Και έχει και μερικά θετικά σημεία. Σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε γρήγορα στην εφαρμογή ενός πρώτου πακέτου μέτρων, προκειμένου να φτάσουμε στην πρώτη αξιολόγηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, είναι το πρώτο σημαντικό βήμα, προκειμένου ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση να ανοίξει μεγάλη συζήτηση για το χρέος της χώρας και βεβαίως ταυτόχρονα να γίνει και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ξέρετε, για να γίνει αυτό, που και εγώ το θεωρώ επιβεβλημένο και όλοι μας το θεωρούμε επιβεβλημένο, ότι θα πρέπει να γίνει η αξιολόγηση, βασική προϋπόθεση για να γίνει η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και όχι μόνο, είναι κάποια προαπαιτούμενα τα οποία έχουν μπει από τη συμφωνία. Το θέμα είναι εάν αυτά τα προαπαιτούμενα και αυτού του είδους η ανακεφαλαιοποίηση που θα γίνει μπορεί να την αντέξει ο Έλληνας. Και να γίνω σαφής, κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα μη εξυπηρετούμενα, τα λεγόμενα. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ακούγεται ότι θα καταφύγετε στη λύση που οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν έτοιμες να καταφύγουν και εσείς το καταγγέλατε. Και καλά κάνατε και το καταγγέλατε. Το καταγγέλαμε και εμείς από εδώ, από αυτή την εκπομπή. Δηλαδή τι, να πουλήσουμε τα μη εξυπηρετούμενα σε ξένα φαν σε πολύ χαμηλή τιμή. Στο 30% της αξίας τους. Αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί. Τα κόκκινα δάνεια δεν θα πουληθούν σε ξένα φάντζ. Αυτό είναι δέσμευση και έχει ανακοινωθεί και από τον Υπουργό, τον κύριο Σταθάκη. Γιατί να μην το κάνουμε με τους πολίτες, δηλαδή, θέλω να πω. Εάν εγώ χρωστάω και έρθει η τράπεζα και μου πει Παπαδάκη, κοίταξε, να σκοστά 100.000. Ούτως ή άλλως χαμένα τα έχω. Έτοιμα είναι τα κοράκια του εξωτερικού να τα πάρουν. Πάρ το ρε παιδάκι μου στο 30%. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Και είναι και η σημαντική διαφορά από τους προκατόχους. Δεν θα το κάνετε αυτό. Αυτό δεν θα συμβεί. Κοιτάξτε, το μεγάλο ζήτημα, οι άμεσες προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα είναι πραγματικά η νομοθέτηση για τα κόκκινα δάνεια και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτές είναι υψηλής προτεραιότητας δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Περιμένουμε να το δούμε. Μετά, κυρία Υπουργέ, είναι ένα καλό ξεκαθάρισμα που θα έπρεπε να κάνετε στην ελληνική κοινωνία. Είναι τώρα πάμε σε ιδιαίτερες ομάδες. Παλαιότερα σε αυτή την εκπομπή μας λέγανε ασχολείστε μόνο με τους συνταξιούχους και τον ενεργό πληθυσμό. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό των ελληνικών οικογενειών συντηρείται από τους συνταξιούχους. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχει επιδοματικό χαρακτήρα πια, βεβαίως. Είσαστε από την ελληνική περιφέρεια και τα ξέρετε. Και 5 άνθρωποι και περισσότεροι ενδεχομένως. Τι τους λέμε τώρα σε αυτούς? Επειδή έχουμε ανεργία και δεν έχουμε εισφορές. Επειδή τα λεφτά οι προηγούμενοι τα φάγανε στο PSI και στο. Και στο και στο χρηματιστήριο. Στα δομημένα ομόλογα και σε διάφορα. Βέβαια. Επειδή λοιπόν έτσι έχουμε αυτά τα προβλήματα, συνταξιούχε, θα σου κόψουμε κι άλλο τη σύνταξη. Κοιτάξτε. Ακούγεται ότι θα έχουμε μειώσεις στο συντάξιο. Κοιτάξτε, δεν είναι ο στόχος μας να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση με την προηγούμενη λογική, δηλαδή κόβουμε μισθούς, συντάξεις, αυξάνουμε τη φορολογία, θα βγούμε από την κρίση. Αυτό έλεγαν τα προηγούμενα μνημόνια. Αντισταθήκαμε σε αυτό και θα αντισταθούμε σε αυτό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η συνταγή οδήγησε τη χώρα και οδήγησε τους Έλληνες πολίτες σε δεινή κατάσταση. Δεν είναι συνταγή εξόδου, δεν είναι συνταγή επιτυχίας. Έχετε δει καλά πώς θα βρείτε. Είμαστε σε πλήρη γνώση. Προσπαθούμε και θα παλέψουμε σκληρά. Ένα από τα θετικά της συμφωνίας είναι ότι έχει αφήσει ανοιχτά θέματα, ανοιχτά στα οποία μπορούμε από μόνοι μας να βρούμε ισοδύναμα μέτρα προκειμένου
να έχουμε το εισπρακτικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι απαραίτητο. Είναι από τα θετικά της συμφωνίας και επίσης έρχεται και έρχεται στο άμεσο διάστημα, δηλαδή περίπου στο Νοέμβριο, το καινούριο φορολογικό σχέδιο που θα έχει έναν αναδιανεμικό χαρακτήρα. Το περιμένω με αγωνία αυτό. Με μεγαλύτερα βάρη σε αυτούς που ευνοήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ή που αντέχουν περισσότερο να σηκώσουν βάρος. Ή και σε αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν. Ο πρώτος στόχος είναι να προστατεύσουμε τους αδύναμους, αυτούς που έπληξε περισσότερο η κρίση και αυτούς που πλήττονται και σήμερα περισσότερο. Ξέρετε κάτι, με τα ισοδύναμα έχουμε μια ένσταση εδώ σε εκπομπή και το λέμε και θα ήθελα να τη μοιραστούμε. Εάν τα ισοδύναμα είναι να πάρω από εδώ να βάλω εκεί, να πάρω από εκεί να βάλω από εδώ. Γιατί μέχρι τώρα αυτό γινόταν. Αυτό γινότανε. Ήταν ένα ανοικοκύρευτο, ασουλούποτο πράγμα, το οποίο τι έκανε. Έπαιρνε από τη μία τάξη, έδινε στην άλλη. Έπαιρνε από τη μία, έδινε στην άλλη. Ανέβαζε από εκεί, πήγαινε εκεί. Εμείς ξέρετε τι θέλουμε να κάνετε. Να ψάξετε να βρείτε αυτούς που δεν ξέρουν πού είναι η εφορία της γειτονιάς τους. Εμείς θέλουμε να ψάξετε να βρείτε αυτούς που δηλώνουν φτωχοί και έχουν κότερα. Δεν είναι λαϊκισμός αυτός. Αυτό που λέτε τώρα είναι στόχος υψηλής προτεραιότητας. Κάντε το όμως. Βεβαίως. Κάθετα είμαστε αποφασισμένοι να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή και βεβαίως να πληρώσουν αυτοί που τόσα χρόνια διαφεύγουν μέσα από ένα σύστημα διαπλοκής, το οποίο αναλύθηκε και χθες αναλυτικά από τον Πρωθυπουργό. Μεταξύ των άλλων, εκτός το ότι αυτό θα βελτιώσει την οικονομική κατάσταση και θα απαλλάξει από φόρους χαμηλότερα στρώματα, θα αποκαταστήσει και ένα αίσθημα αδικίας, το οποίο εν πάση περιπτώσει κάντε είναι, το όμως. Κάντε το γιατί θα σας κατηγορήσουν ότι κάνετε τα ίδια. Θα σας κατηγορήσουν ότι κάνετε τα ίδια. Όπως για παράδειγμα, σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ένφια, δεν το άκουσα να το πει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να του ξέφυγε, μπορεί να το ξέχασε. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε. Δεν είναι δυνατόν να μιλήσει για τον Ένφια. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν φόροι. Μεγάλη άδικη φορολογία. Να σας πω γιατί το λέμε. Δεν είναι απλή φορολογία. Υπάρχει απόφαση. Δεν υποστήριξα ότι η φορολογία, ότι υποστηρίζουμε ότι η φορολογία η οποία έχει επιβληθεί είναι δίκαιη. Δεν υποστηρίζουμε τέτοιο πράγμα. Το αντίθετο. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε ακριβώς για να αλλάξουμε τα φορολογικά βάρη να πέσουν στις πλάτες άλλων. Αυτό θα αποτυπωθεί στο καινούριο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Προσπάθεια για τη χώρα, αλλά μια μεταρρύθμιση η οποία πραγματικά να ανακουφίσει αυτούς που δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό. Ξέρετε, θα πρέπει να πληρώσουν οι κατέχοντες, θα πρέπει να πληρώσουν οι πλούσιοι, σύμφωνοι. Θα πρέπει να πληρώσουν αυτοί που κερδίζουν περισσότερα και αυτοί να πληρώσουν αυτοί που φοροδιαφεύγουν ή φοροαπαλλάσσονται τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα. Μέχρι στιγμής βέβαια μπορεί να μας ακούνε και να γελάνε. Μέχρι στιγμής πάντως μας ακούνε και γελάνε. Γιατί λέει δεν μας έχει αγγίξει κανείς. Προσέξτε για τον Ένφια, ξέρετε γιατί το είπα. Μέχρι στιγμής αντιλαμβάνεστε ότι το φορολογικό σύστημα κάθε έτος, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ψηφίζεται το προηγούμενο έτος. Δηλαδή οι φόροι οι οποίοι σήμερα. Γι' αυτό περιμένω. Σήμερα, και αυτοί οι οποίοι αποτυπώθηκαν το καλοκαίρι δεν είναι φόροι που τους επέβαλε η κυβέρνηση. Έτσι είναι και περιμένω με αγωνία να δω τι θα κάνετε εσείς. Που έρχονται από πριν. Για να κλείσουμε... Το δικό μας φορολογικό σχέδιο θα αποτυπωθεί μέσα στο Νοέμβριο. Για να κλείσουμε το θέμα με τον Ένφια είναι ότι έχουμε και αυτή την απόφαση του Βουλίου Επικρατείας που λέει ότι κακώς το κράτος δεν έχει αλλάξει τις αντικειμενικές αξίες από το 2007, κυρία Γεωργοβασίλη, και εσείς αδικήστε για αυτό το οποίο θα πληρώσετε. Δηλαδή πληρώνετε για την αξία του ακινήτου σας τη χρυσή εποχή της ευδαιμονίας, ενώ η τιμή του ακινήτου σας έχει πέσει 2 και 3 φορές κάτω. Βεβαίως, και είναι σίγουρα κάτω από μια αντικειμενική αξία πλέον. Υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία. Μεγάλη αναντιστοιχία. Δεν το κάνατε. Αυτό όμως σας θυμίζω ότι είναι συνδεδεμένο και με το δανεισμό και με τα δάνεια. Και πρόκειται να συζητηθεί ολόκληρο μέσα στο ζήτημα της διαχείρισης των δανείων και της διαχείρισης των κόκκινων δανείων και είναι στις δεσμεύσεις μας και στις προτεραιότητες επίσης η μείωση των αντικειμενικών αξιών, η οποία θα πρέπει να γίνει. Κάτι για την... Ναι. Όμως, αυτά όλα είναι έτσι όπως τα λέτε, έτσι αποτυπώνεται η πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα είμαστε εδώ για να αλλάξουμε. Και αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που επιτέλους ανοίγει ο δρόμος μπροστά μας για να κυβερνήσουμε. Όπως ξέρετε, περάσαμε πολύ δύσκολη περίοδο. Δεν ήταν δυνατόν να συμβούν αλλαγές ούτε στο φορολογικό, ξέρετε, στο προηγούμενο διάστημα και μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ για να δώσουμε αυτή τη μεγάλη μάχη. Ξέρετε. Μάχη όχι μόνο για το φορολογικό, αλλά και για όλα αυτά που ανακοινώθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό και που σήμερα και αύριο θα αναλυθούν
οι προτεραιότητες όλες από όλους τους υπουργούς για το κυβερνητικό σχέδιο της τετραετίας. Έχετε οικογένεια, ξέρετε τι χρειάζεται για να μεγαλώσει ένα παιδί. Μιλάγαμε για ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση και εδώ είναι κάτι το οποίο εξοργίζει. Άλλο η επιλογή του γονέα. Αυτοί που έχουν τα στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Ή κάποιοι κάνουν την ανάγκη υποχρέωση πιστεύοντας ότι είναι καλύτερο το ιδιωτικό σχολείο, στερούνται για να πάει το παιδί τους σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Ή κάποια εποχή είχαν χρήματα, τώρα δεν έχουν, αλλά λένε κάτσε να τελειώσει και θα κάνω θυσίες για να τελειώσει το παιδί μου σε ιδιωτικό σχολείο. Δεν αναφέρομαι σε αυτή την κατηγορία. Εγώ αναφέρομαι σε αυτό που τσουβαλιάζουμε στην ιδιωτική εκπαίδευση και που είναι οι ελλείψεις του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Ξένες γλώσσες που μάθαν τα παιδιά μας, κυρία Γεροβασίλη, στα ιδιωτικά φροντιστήρια. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Για να περάσει το πανεπιστήμιο. Είναι σειρά παθογενειών. Είναι όπως το περιγράφει κύριε Παπαδάκη. Είναι σειρά παθογενειών η οποία οδηγεί όλες τις οικογένειες οριζόντια σε ιδιωτική εκπαίδευση. Έτσι. Και αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι ο αυξημένος ΦΠΑ οριζόντια στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι ένα αντιλαϊκό μέτρο. Στο μεγαλύτερο του ποσοστό. Δεν μιλάμε για μερικές κάποιες οικογένειες προνομιούχες. Άλλο αυτή είναι καλά. Οι άνθρωποι, και εξ επιλογής και εκ του τρόπου αυτό θα έκαναν. Αλλά σήμερα, όπως το είπατε και εσείς, εκτός από το ότι πλήττονται η κάθε λαϊκή και μέση οικογένεια, που αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα, υπάρχουν και πολλοί γονείς σκληρά εργαζόμενοι. Έχουν στείλει το παιδί τους στο ιδιωτικό σχολείο, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Στο φροντιστήριο για ξένη γλώσσα. Βρεφονιπιακή σταθμή. Ξέρετε, εδώ έχουμε μια συνάδελφό μας. Προηγουμένως λέγαμε το παράδειγμα και τη δείξαμε κιόλας. Το δέχτηκε. Ότι για 800 ευρώ το χρόνο, μην φανταστείτε τώρα ότι έχει μισθό που τρέχει το παντζάκι. Ξεπερνάει το εισοδηματικό κριτήριο και υποχρεώνεται να στέλνει το παιδάκι της για να μπορεί να δουλεύει σε βρεφονιπιακό σταθμό. Γιατί δουλεύει αυτή και ο άντρας. 470 ευρώ το μήνα. Πολλά λεφτά. 470 ευρώ το μήνα. Έχω υπάρξει, κύριε Παπαδάκη, και σύμβουλος πολλά χρόνια. Τα ξέρω. Και έχω βρεθεί μπροστά απέναντι σε αυτά τα διλήμματα. Και ξέρετε, ό,τι δεν μπορεί να καλύψει το κοινωνικό κράτος μετατίθεται στην τσέπη του κάθε πολίτη. Γι' αυτό είμαστε και κατηγορούμαστε για κρατιστές όταν μιλάμε για κράτος το οποίο να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες που πρέπει στον Έλληνα πολίτη. Πάντως για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Κυρία, και το κοινωνικό κράτος. Για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση, μισό λεπτό, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ισοδύναμα. Μέχρι τον Νοέμβριο. Μέχρι τον Νοέμβριο. Δεν ακούσαμε ποια είναι αυτά και επειδή απευθύνθηκε και στην αντιπολίτευση και είπε προτείνετε κι εσείς, φαίνεται σαν να μην τα έχετε τα ισοδύναμα. Κοιτάξτε, δείτε, αυτό που λέμε εξέβρεση ισοδυνάμων, μην φανταστείτε ότι είναι μια εύκολη ιστορία. Η συμφωνία η οποία ψηφίστηκε το καλοκαίρι είναι μετά από σκληρή διαπραγμάτευση σε πάρα πολλά σημεία και πολλά εξ αυτών είναι αρκετά περιοριστικά. Επομένως, σήμερα αυτό το οποίο γίνεται δεν γίνεται μόνο η προσπάθεια να βρούμε ισοδύναμο για το ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, που είμαι πεπισμένη ότι θα βρεθεί και είναι και στις προθέσεις της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργών βεβαίως, και γίνεται δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. Ο στόχος είναι να βρεθεί από το οικονομικό επιτελείο και από τα υπουργεία σειρά, μια λίστα δηλαδή ισοδύναμων, η οποία θα αντικαταστήσει ή θα ελαφρύνει βάρη τα οποία δεν θέλουμε να πέσουν στις πλάτες Ελλήνων πολιτών. Προέρχεστε από είναι μια μεγάλη δουλειά αυτή, είναι μια σημαντική δουλειά η οποία γίνεται, αλλά και θα γίνεται συνεχώς. Και αν υποθέσουμε ότι προχωράνε τα φορολογικά μας έσοδα, τα έσοδα του κράτους, αυτό αντίστοιχα θα μας βάζει και σε μια δυνατότητα να περνάμε και σε μια ελάφρυνση. Το ότι δεν έχουμε έσοδα, έσοδα όμως, το ότι δεν έχουμε έσοδα και είναι 81% τα ληξιπρόθεσμα, σημαίνει ότι δεν έχω να πληρώσω. Δεν υπάρχει φοροδοτική ικανότητα. Κοιτάξτε, με τους φόρους, όσους φόρους και να βάλουμε στους πολίτες, δεν θα βγει η χώρα. Έτσι. Και αυτό το γνωρίζουμε. Άμα δεν έχω λεφτά εγώ. Αν η χώρα δεν περάσει σε ανάπτυξη, δεν πρόκειται να λύσουμε τα ζητήματά μας. Γι' αυτό γίνεται μέχρι στιγμής όμως. Οι προτεραιότητες που ανακοινώθηκαν χθες. Οι προτεραιότητες δεν είχαν βάλτε φόρους και μειώστε μισθούς και συντάξεις, τη γνωστή συνταγή αυτή που αναφέραμε και πριν. Θα έχει φόρους όμως το 16. Πολιτική, αλλά στόχοι και πολύ συγκεκριμένα μέτρα για να. Ορίστε, δεν σας άκουσα. Ο προϋπολογισμός προβλέπει ύφεση και το 16. Δεν λέει ανάπτυξη. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα σχέδιο ανάπτυξης. Αποτυπώθηκε και χθες και λέμε ειλικρινώς, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Είναι πασιφανές ότι ο προϋπολογισμός και αυτός, αλλά και μέχρι το τέλος του 16, ο στόχος είναι να περάσουμε σε ρυθμό ανάπτυξης, το είπε χθες ο Πρωθυπουργός, στο τέλος του 16, στο δεύτερο εξάμηνο.
Μέχρι τότε δεν προβλέπεται. Ξέρετε, έχουμε ένα λαό, κυρία Γεροβασίλη, τον οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτός ο λαός είναι ένας υπέροχος λαός. Μόνο αυτό σκεφτόμαστε, κύριε Παπαδάκη. Ξέρετε γιατί σας το λέω. θα αντιληφθείτε γιατί το λέω. Βλέπαμε όλοι εικόνες χθες από τη Γαλλία, από την ανακοίνωση ότι η Air France 3,000. Θα μειώσει κατά 3.000 το προσωπικό της. Πιάσανε τον διευθυντή προσωπικού. Του σκίσανε μαζικές τα ρούχα. Απολύσεις. Είδατε σκηνές εδώ στην Ελλάδα τέτοιες. Όταν έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους, αγωνιούν καθημερινά αν θα βρουν δουλειά, αλλά όμως νησάφι. Σε αυτούς τους ανθρώπους τους επιβάλλουμε και φόρο. Δηλαδή το 12.000 που καθορίζει τον πλούτο είναι με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Δηλαδή αν είναι παντρεμένος. Έχει ένα σπίτι στην Άρτα. Τον πλούτο σε εισαγωγικά, βέβαια. Διότι δεν πρόκειται περί πλούτου. Έτσι. Πρόκειται για ένα εισόδημα μια ελάχιστα αξιοπρεπού διαβίωση. Δεν είναι πλούτο αυτό. Εδώ είναι και βέβαια. Θα σα θυμίζω και τον αγώνα που έχουμε δώσει και που έχουμε κρατήσει το ζήτημα των μαζικών απολύσεων. Σα θυμίζω πως Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το καλοκαίρι, λίγο πριν υπογράψουμε τη συμφωνία, που μας πίεζαν, υπογράψτε τώρα, γρήγορα, μια συμφωνία, καταστρέφετε τη χώρα κλπ. Υπογράψτε ό,τι σας φέρνουν, όπως έκαναν οι προηγούμενοι ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, συγκυβέρνηση. Ήταν έτοιμοι να περάσει και στη χώρα μας η απελευθέρωση των μαζικών απολύσεων. Αυτό απετράπει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, θα δούμε τι θα πει και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, γιατί πήγε στις καλένδες το θέμα αυτό, και ότι αν το Διεθνές Γραφείο Εργασίας πει ότι για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι έτσι, και όπως ξέρετε και χθες ο κύριος Κατρούγκαλος ήταν χθες στην σύσκεψη που έγινε για να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα οι εργασιακές σχέσεις, να προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά δεδομένα και να μην έχουμε τις συνθήκες της Γαλλίας. Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, για να σας αφήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε υποχρεώσεις. Κάθε τρεις μήνες θα έρχονται οι θεσμοί. Για αξιολόγηση. Οι τροϊκανοί θα έρχονται τώρα. Κακά τα ψέματα. Δεν τους κάνουμε θεσμούς ξαφνικά. Ναι, οι τροϊκανοί, μην πούμε. Οι τροϊκανοί, τροϊκανάδες. Δεν έχουν σημασία οι λέξεις. Ναι, προσέξτε όμως. Προσέξτε όμως. Θα έρχονται κάθε τρεις μήνες και θα κάνουν έλεγχο. Μπορεί να μην πηγαίνουν στο γραφείο μέσα με σταυροπόδι ή με το πόδι πάνω στο γραφείο. Αλλά θα κάνουν έλεγχο. Θα λένε, δεν μου λέτε, γιατί δεν κάνατε αυτό. Γιώργο, θα βλέπουν τα κουτάκια ότι δεν θα είναι γεμάτα. Θα βλέπουν το λογαριασμό. Τι θα κάνετε αλήθεια, αν σα πούνε σε 3-6 μήνες δεν φτάνουν αυτά, πάτε κι άλλα. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, έχουμε μία συμφωνία η οποία στα θετικά της είναι ότι είναι τριετής, έχει σταθερή χρηματοδότηση και έχει αφήσει και χώρο για μια συνεχή διαπραγμάτευση σε πάρα πολλά επίπεδα και μεγάλα σημαντικά ζητήματα όπως αυτά που αναφέρετε, τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, τα οποία είναι για το επόμενο διάστημα και τα οποία θα διαπραγματευτούμε με τους όρους με τους οποίους συζητήσαμε και σε αυτή τη συζήτηση που κάναμε σήμερα. Capital Control, πότε βλέπετε να τελειώνουν? Εγώ δεν είμαι ειδική γι' αυτό, αλλά ξέρω τις ανακοινώσεις και της κυρίας Κατσέλη και των αρμοδίων ότι μέχρι τις αρχές, στις αρχές του 2016 θα περάσουμε θα τελειώσουμε με τα capital controls. Μένει απειλή για το κούρεμα των καταθέσεων. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό, το κούρεμα των καταθέσεων. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί με επιτυχία, είναι... Ποια θα έχει τελειώσει οριστικά το θέμα των καταθέσεων. Οι καταθέσεις σήμερα, και αυτό αποτυπώθηκε όχι μόνο από εμάς αλλά και από τους Ευρωπαίους και από το καλοκαίρι, ότι έχει φύγει οριστικά σαν πρόβλημα, και με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, ένας λόγος για τους οποίους είναι πάρα πολύ σημαντική η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, είναι ότι τελειώνουμε και οριστικά με τέτοιου είδους μέτρα. Είπαμε τα πρώτα. Ελπίζουμε να έχουμε μια τακτική επικοινωνία, όχι κάθε μέρα, αλλά να έχουμε. Φυσικά θα έχουμε μια τακτική επικοινωνία και θα έχουμε την ευκαιρία να εξετυλίξουμε πάρα πολλά από αυτά τα οποία και ανακοινώθηκαν χθες και θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Και βεβαίως όλη αυτή την περίοδο μέχρι τα Χριστούγεννα, η οποία είναι καθοριστική πραγματικά για τη χώρα. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εργαστεί σκληρά. Ο Πρωθυπουργός έδωσε την κατεύθυνση αυτή, ούτως ώστε αυτό το σχέδιο που έχει και αυτά τα επώδυνα μέτρα, τουλάχιστον στην αρχική του φάση, θα είναι ένα σχέδιο
τετραετίας και ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση και εξόδου από όλα αυτά τα κακά που αναφέρατε εσείς. Και έξοδος από την Επιτροπία, έξοδος από τα μνημόνια. Περιμένουμε τα νομοσχέδια λοιπόν, γιατί τώρα πια είμαστε στις εξαγγελίες και από αυτό θα κριθείτε, από τα νομοσχέδια και στην πράξη. Και όχι από τα λόγια. Η πράξη κρίνεται. Τα λόγια. Έτσι. Η πράξη κρίνεται. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε καλά και ελπίζουμε να μην είναι τόσο αυστηρή η κριτική μας, αλλά να λέμε ότι κάτι κάνατε. Προσωρινά είμαστε στα λόγια. Η κριτική σας να είναι πάντα αυστηρή. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πιάσαμε όλα.